Το θερμό χειροκρότημα του κόσμου κέρδισαν οι Λιλιπούτοι, οι μαθητές της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας, κατά την παρουσίαση της καθιερωμένης πια χριστουγεννιάτικης παράστασής τους στην κεντρική σκηνή του Μέγαρου Χορού. Για ακόμα μια χρονιά, η χριστουγεννιάτικη παράστασή μας είναι έτοιμη και έχει φτιαχτεί με πολύ χαρά, με πολύ κέφι και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από όλους εσάς. Θα χορέψουν όλα τα παιδιά της σχολής, εκτός από δυστυχώς κάποιες απώλειες λόγω ιώσεων, ξέρετε πώς είναι η κατάσταση. Όμως τα παιδιά μας θα χορέψουν και αυτά που λείπουν το καλοκαίρι, οπότε τους ευχόμαστε περαστικά. Και η τελευταία χορογραφία της παράστασής μας είναι δώρο από το Φεστιβάλ Χορού, όπου έχει χορογραφήσει η Πινελόπη Μωρού τα παιδιά της σχολής μας. Την προσφορά της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας στο πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης εστίασε ο Δήμαρχος κατά τον χαιρετισμό του. Τα δικά μας παιδιά λοιπόν. Τα δικά μας παιδιά, και αυτό είναι πιο σημαντικό, είναι πιο όμορφο, γιατί βλέπουμε τα δικά μας παιδιά να παράγουν πολιτισμό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί η Καλαμάτα είναι πόλη του πολιτισμού. Φαίνεται αυτό μέσα από τις σχολές της που υποστηρίζουν από το ΔΠΘΕΚ, από το ΟΔΙΟ, από το Εικαστικό Εργαστήρι. Και ο Δρέσσα Στιβάλ Χορού και βέβαια τη Σχολή Χορού, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το πρόσωπο τη κυρία Σταβούλη εδώ, όλε τι δασκάλε χορού, για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Τι μοναδικέ χορογραφίε, δημιουργημένε με έμπνευση από τι καθηγήτριέ του, παρουσίασαν με σκέρτσο και νάζι οι μικροί και οι μεγάλοι μαθητέ τη σχολή, επιδεικνύοντα μάλιστα την οριμότητα που απαιτεί ο χορός.